Κοσμοσυρό ή παραμονή Χριστουγέννων στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου οι καταναλωτές με διάθεση χαλαρή και σε κλίμα γιορτινό έκαναν τις αγορές της τελευταίας στιγμής. Τελευταία ψώνια, παίρνουμε ό,τι βρούμε για να είμαστε έτοιμοι. Εγώ έχω ψωνίσει από πολύ πιο μπροστά. Για μας. Ψώνια για μας. Και την οικογένεια και τους φίλους μου αργότερα. Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα περιορίστηκε σήμερα στα τελευταία δώρα με την τιμητική τους να έχουν τα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Ενώ κρεοπολία και οροπολία κατακλείστηκαν από νωρίς το πρωί. Τελευταία στιγμής κάνετε. Ψώνια τελευταία στιγμής για τα γλυκά μας. Τα έχουμε κάνει ήδη τα ψώνια. Τελευταία στιγμή επειδή είναι. Έχουν πάρει όλοι και τα δίνουν λίγο πιο φθηνά. Κοτόπουλο σούπα γιατί είναι τόσο μέρα νηστεύομαι. Καπρικό με ολόκληρες πατάτες. Την ατμόσφαιρα ζέστεναν και οι μελωδίες του συνόλου πνευστών και κρουστών στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή, έτσι οι περισσότεροι σχεδιάζουν να περάσουν τις γιορτές αυτές στο σπίτι. Πώς σχεδιάζετε να περάσετε σήμερα οικογενειακά? Ναι, όπως οι περισσότεροι. Θα κάνουμε τραπέζι. Με τη σύζυγό μου και την οικογένεια και τα εγγόνια. Οικογενειακά. Με την οικογένεια, ας πούμε στο σπίτι. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Θα μείνουμε σπίτι μας γιατί θέλουμε να πάμε στην εκκλησία το πρωί, να κοινωνήσουν τα πιτσιρίκια μας. Αύριο θα δούμε οικογενειακά, στο σπίτι, γονείς, ανήψια, ξαδέρφια. Απόψε λέω να πάω σε μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα προς Ρογδιά. Να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε καλά. Έχουμε κατέβει τη τελευταία ψώνια. Μετά θα βγούμε το βράδυ να διασκεδάσουμε. Δεν ξέρουμε πού, γιατί αν το κανονίσουμε δεν θα πετύχει. Ο καλός καιρός έδωσε την ευκαιρία και σε όσους δεν ήθελαν να ψωνίσουν να κάνουν τη βόλτα τους, να πιούν καφέ και να απολαύσουν το μεσημεριανό τους γεύμα στη χειμωνιάτικη Κυλιακάδα. Σα βολτίτσα, χρόνια σας πολλά. Πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι που είναι ο κόσμος όλος. Τι να κάνουμε εδώ. Χαλαρώνουμε, κατεβαίνουμε για καφέ, έχουμε άδεια από τη δουλειά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, είμαστε ξέγνιαστοι. Αυτά. Τα καταστήματα θα ανοίξουν ξανά την Πέμπτη, ενώ θα λειτουργήσουν και την τελευταία Κυριακή του 2018 για τις αγορές της πρωτοχρονιάς.